δύο ταχεία σκάφη MRTP 22U παραδόθηκαν στο τουρκικό πολεμικό ναυτικό με σκοπό την εκτέλεση αποστολών των υποβρυχίων κομμάτων με φόντο το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Α μην κρυβόμαστε πλέον πίσω από το δάκτυλό μα. Η Τουρκία προετοιμάζεται εδώ και μεγάλο διάστημα για πιθανέ εξελίξει τόσο στην Κύπρο όσο και στην περιοχή των Δωδεκανήσων Ειδικά στο Καστελόριζο, το οποίο αποτελεί σεβδά των Τούρκων εδώ και 70 χρόνια για ευνόητου λόγου που αφορούν την κεοφορούμενη τουρκική αόζα, αλλά με την όρεξη θα μείνουν για άλλη μια φορά. Πού θα είναι οι μελλοντικέ τουρκικέ επιχειρήσει, τι οποίε ονειρεύεται το τουρκικό Υπουργείο Άμυνα και ο προϊστάμενο του ΑΚΑΡ, δεν χρειάζεται να το ψάξουμε και πολύ, διότι μα το λένε κάθε μέρα οι Τούρκοι. Στη φόκια τη επαρχία Μύρνη, απέναντι ακριβώ από ελληνικά νησιά, έχουμε την έδρα τη τουρκική ταξιαρχία πεζοναυτών, στην οποία έχουν έδρα και οι υποβρύχοι κομμάτο ΣΑΤ. Αυτή η δύναμη εξοπλίζεται συνεχώ με τα ταχαία σκάφη MRTP-22U. Τα σκάφη αυτά κατασκευάζονται από τα ναυπηγεία ιονκα Ονουκ για να μπορούν να μεταφέρουν κομμάτο τη δυνάμεω ΣΑΤ οπουδήποτε με υψηλή ταχύτητα, παρέχοντα αποτελεσματική υποστήριξη. πυρός με ένα πυργίσκο 12,7 mm τη Άσελσεν, χειροκίνητα πολυβόλε 12,7 mm και χειροκίνητου αυτόματου εκτόξευτές χειροβομβίδων 40 mm. Τα σκάφη αυτά μπορούν να επιταχύνουν έως και 40 κόμβους χωρίς κανένα πρόβλημα, ενώ διαθέτουν πολλά χαρακτηριστικά. Τα φουσκωτά σκάφη που μεταφέρουν μπορούν να αποδεσμεύονται ενώ το κύριο σκάφο είναι εν κινήσι. Αυτό το χαρακτηριστικό δίνει στη δυναμη την σάτια ένα κρίσιμο στρατηγικό-λειτουργικό πλεονέκτημα. Η χώρα μα διαθέτει σκάφη Ανορθόδοξου Πολέμου Ταχεία Μεταφορά Mark V, τα οποία αποκτήθηκαν πρόσφατα για τη μονάδα υποβρυχιών καταστροφών του Πολεμικού Ναυτικού. Από την άλλη πλευρά, εδώ και δύο και πλέον χρόνια, οι Έλληνε κομμάτε εκπαιδεύονται εντατικά με Αμερικανικέ δυνάμει σε συνεχεί, δύσκολε και λεία απαιτητικέ ασκήσει. Τίποτα δεν είναι τυχαίο και όλα έχουν το σκοπό του αυτή τη συγκεκριμένη περίοδο, ειδικά τώρα που λαμβάνουν χώρα τουρκικέ προκλητικέ κινήσει σε Κύπρο και Ανατολική Μεσόγειο, ενώ το γεωπολιτικό τοπίο στην περιοχή βρωμάει μπαρούτι λόγω Ισραήλ, Ήπα, Αιγύπτου και φυσικά Ερντογάν. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για εμάς.